Λοιπόν, πάμε τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε με την καθηγήτρια επιδημιολογίας εδώ στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Υγιεινής και Επιδημιολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την κυρία Ιωάννα Τζουλάκη. Κυρία Τζουλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα κρούσματα εδώ, να τα ξαναπώ στα Γιάννενα που ανακοίνωσε ο ΔΥΕ σήμερα, 5, 1 στη Θεσσαλονίκη, 6 σε όλη την Ήπειρο. Την ίδια στιγμή τα κρούσματα στη χώρα είναι 721. Έχουμε αρκετούς πολλούς διασωληνωμένους ακόμη. Αποκλιμακώνεται αργά αυτός ο αριθμός, το έχουμε ξαναπεί, και σχεδόν 50 θανάτους, 49 θανάτους. Τώρα, αυτοί οι αριθμοί, όπως τους ακούτε εσείς ως ειδικός επιστήμονας επιδημιών, επιβάλλουν την συνέχιση, την παράταση lockdown, ενός αυστηρού lockdown για μία ακόμη εβδομάδα, ή θα μπορούσε να ανοίξει το λιανεμπόριο έστω και με αυτό το click away? Κοιτάξτε, είναι νομίζω δύο πράγματα που μας κρατάνε. Το ένα είναι ότι περάσανε γιορτές. Κατά τη διάρκεια των γιορτών είχαμε περισσότερες επαφές από ό,τι συνήθως, είχαμε περισσότερες μετακινήσεις και μετακινήσεις πληθυσμού, και την ίδια περίοδο επίσης δεν είχαμε μεγάλη επιδημιολογική επιτήρηση. Είχαμε πάρα πολύ λίγα τεστ της περίοδος των γιορτών, που θα είναι η περίοδος που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή κρατιόμαστε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει εκτραπεί κάτι, δεν υπάρχει έτσι κάποια έξαρση του φαινομένου, την οποία θα χάσουμε. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε αυτή τη φάση. Η Ήπειρος κιόλας είναι σε καλύτερη θέση από άλλες περιοχές. Ναι, το είπαμε, πράσινο χρώμα έχει στο εβδομαδιαίο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων. Πολύ λίγα κρούσματα δηλαδή, να το πούμε απλά. Εβδομάδες τώρα, έτσι, όχι μόνο τώρα. Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι πολύ ευχάριστο. Βέβαια, έχουμε δει στο παρελθόν πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει μια τέτοια κατάσταση. Σωστό. Οπότε, καλό είναι, το θετικό είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι ανοίξαν τα σχολεία, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, και να κρατήσουμε όλα τα άλλα, να βάλουμε την προτεραιότητά μας εκεί και να κρατήσουμε όλα τα άλλα, ούτως ώστε σε μια εβδομάδα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Είδαμε δυστυχώς τα φαινόμενα στα Θεοφάνεια, όπου είχαμε συγκροτισμούς, οπότε να περιμένουμε λίγο να δούμε μήπως έχουμε κάποια έξαρση φαινομένων, να τις προλάβουμε πριν γίνει η περίπτωση Θεσσαλονίκης. Ναι. Πιθανότατα θα έχουμε κρούσματα από τους συνωστισμούς στα Θεοφάνεια. Ναι, θα έχουμε. Μάλιστα. Ναι. Να εστιάσουμε λίγο εδώ στην Ήπειρο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει εδώ μια άρση lockdown τοπικά, καθώς, επαναλαμβάνω, ενώ γίνονται οι χνηλατήσεις, το γνωρίζω αυτό, τα κρούσματα παραμένουν εβδομάδες τώρα σε μικρούς αριθμούς, ευτυχώς. Θα μπορούσε εδώ να υπάρξει άρση lockdown, εδώ στην Κρήτη, στα νότια Δωδεκάνησα, όπου τέλος πάντων έχουν λίγα κρούσματα? Τι λέτε? Σε άλλες νησιωτικές περιοχές ειδικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το σκέφτονται πολύ, πιστεύω, γιατί φαίνεται μερικές περιοχές οι οποίες δεν είναι επιβαρημένες, θα μπορούσαν να έχουν και ανοιχτά σχολεία στη δευτεροβάθμια, να λειτουργούν και άλλα πράγματα. Φαντάζομαι ότι ο περιορισμός μετακινήσεων μεταξύ των νομών φαίνεται να δυσκολεύει και ίσως εκεί είναι το πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε να δούμε και μέτρα τέτοιου χαρακτήρα ίσως, καθώς προχωράμε. Επειδή είστε στην ομάδα του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που κάνουν ελέγχους στα λίμματα της πόλης, να σας ρωτήσω, επιβεβαιώνονται τα πολύ λίγα κρούσματα, το πολύ χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο εδώ στα Γιάννενα, επιβεβαιώνεται από τα λίμματα? Ναι, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουν τα λίμματα συνάδουν με την καλή εικόνα. Αλλά όπως είπαμε, να περιμένουμε, είναι και να σκεφτούμε ότι μπορεί να γυρίσουν και κάποιοι φοιτητές πίσω αυτή την περίοδο. Τώρα που τελειώνουν οι γιορτές, θα έχουμε πάλι έτσι μια μετακίνηση. Να δούμε, γιατί όλα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Να δούμε. Ναι. Και οι εξετάσεις με τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Ο εμβολιασμός εξελίσσεται με τους ρυθμούς που εξελίσσεται. Να σας ξαναρωτήσω, να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει κουραστεί, όλοι μας έχουμε κουραστεί και σκεφτόμαστε το τέλος αυτής της περιπέτειας. Ποιο μπορεί να είναι το τέλος αυτής της περιπέτειας? Να το ξαναπώ, το είπα ξανά σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων, σίγουρα θα κάνουμε απόκριες με αυστηρά μέτρα. Πάσχα μπορεί να κάνουμε με λιγότερα μέτρα. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα φέτος, είναι και αρκετά αργά, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ναι, το Μάιο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, το βλέπετε, το έλεγα πολλές φορές και σε εσάς, ότι το εμβόλιο μπορεί να έρθει, θα πάρει καιρό αυτή η ιστορία. Σωστά, με το ναι.
Mm-hmm. Και το βλέπουμε τώρα ότι με τους ρυθμούς που κάνουμε τώρα τα εμβόλια και που ανακοινώθηκαν θα τελειώσουμε το 2023, που δεν γίνεται. Οπότε ελπίζω ότι τώρα είχαμε και τα νέα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ότι σύντομα θα εγκριθεί μάλλον και το εμβόλιο της AstraZeneca. Έχοντας έτσι περισσότερα εμβόλια, ελπίζω ότι θα έχουν περισσότερες δόσεις, θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση για να έχουμε έναν ταχύτερο εμβολιασμό του πληθυσμού. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτούς τους ρυθμούς που έχει, αυτό που λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει η χώρα, η Ελλάδα, να στραφεί και αλλού για εμβόλια, όπως στη Ρωσία ή στην Κίνα. Πώς τα ακούτε εσείς επιστημονικά, πόσο μπορούν να ελεγχθούν και όσον αφορά στην ασφάλεια και όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα τα εμβόλια αυτά που ανέφερα, της Ρωσίας, της Κίνας? Όταν καταθέσει η Ρωσία το φάκελο με τις κλινικές δοκιμές που έχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τότε θα είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια αυτού του εμβολίου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. Μάλιστα. Είπαμε για το Πάσχα, να αφήσουμε για το Πάσχα το καλοκαίρι. Θα είμαστε πιο... Και δεδομένου των συνθήκων που ζούμε τα καλοκαίρια, καθώς είμαστε έξω πολύ περισσότερο, έτσι... Θα είμαστε σε θέση να έχουμε λιγότερα μέτρα και καθόλου μέτρα? Το καλό σενάριο, πείτε μου. Το καλό σενάριο είναι αυτό, να έχουμε πολύ λίγα μέτρα, να μην έχουμε πάλι καθόλου μέτρα όσο στο προηγούμενο καλοκαίρι, να έχουμε λίγα. Νομίζω ότι αφού και πέρσι καταφέραμε να έχουμε ένα σχετικά κανονικό καλοκαίρι, είμαι αισιόδοξη ότι και φέτος έτσι θα είναι. Εκτιμάτε σχετικά κανονικό, βέβαια, για μένα, για σας, γιατί σε σχέση με τον τουρισμό δεν ήταν καθόλου κανονικό, όπως και εσείς το γνωρίζετε. Εκτιμάτε ότι μπορεί να έρθουν περισσότεροι τουρίστες, μπορεί να διασωθεί περισσότερο το τουριστικό προϊόν του 2021? Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι και όλοι οι τουρίστες, οι Ευρωπαίοι, περιμένουν να, αυτό το καλοκαίρι να κάνουν διακοπές, να μετακινηθούν. Οπότε νομίζω ότι ίσως θα είναι και καλύτερα από άλλες χρονιές. Αλλά να το δούμε. Μεταλλάξεις. Μέχρι τώρα καλυπτόμαστε από τα εμβόλια, σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί. Μπορεί να υπάρξει το αμέσως επόμενο διάστημα μια μετάλλαξη που δεν θα καλύπτεται από τα εμβόλια που παίρνουν εγκρίσεις, που είναι υπό έγκριση? Κοιτάξτε, θα μπορούσε να συμβεί αυτό, για την ώρα δεν με ανησυχεί πολύ. Δηλαδή τα εμβόλια αυτά μπορούν να τα τροποποιήσουμε και να, να περιλάβουν, ας πούμε, και τη μετάλλαξη. Το πρόβλημα θα είναι και ήδη αυτή το νέο στέλεχος, το οποίο έχει 17 μεταλλάξει, αυτό που έχουν στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή αυτό, όταν και εμάς μπορεί αυτό το στέλεχος να εδραιωθεί εδώ, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι έχουμε τώρα, με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, οπότε πρέπει να κατεβάσουμε το R, το λεγόμενο R, ακόμη πιο κάτω για να είμαστε σε καλά επίπεδα. Ξαναγυρίζουμε στη Δευτέρα, στο άνοιγμα των σχολείων, και κλείνουμε μαζί, κυρία Τζουλάκη. Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση από εδώ που βρισκόμαστε? Μπορεί να εξελιχθούν όλα σε ένα άνοιγμα κλείσιμο σχολείων πρωτοβάθμιας, ή μπορεί να έχουμε μια κανονικότητα διαρκείας? Είναι δεδομένο με τις έρευνες ότι τα παιδιά μεταδίδουν λιγότερο, κολλάνε δυσκολότερα, αλλά πόσο πιθανό είναι, ισχυρά πιθανό, ένα άνοιγμα κλείσιμο σχολείων πρωτοβάθμιας? Είναι δύσκολο κανείς να κάνει τέτοιες προβλέψεις. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δυστυχώς φτάνουμε σε ένα σημείο που χρειάζεται να κλείσουμε τα σχολεία, που θα έπρεπε όπως είναι να είναι το τελευταίο, και γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε και όλα τα υπόλοιπα να είναι κλειστά, τόσο να μπορούν να έχουμε τα σχολεία μας ανοιχτά. Το ξανέβαλα. Ναι, κυρία Τζουλέτη. Τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα, μπορεί και όχι. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να ξέρουμε. Οι επόμενες εβδομάδες, όπως πάντα, είναι πολύ κρίσιμες. Μάλιστα. Να δούμε πότε θα σταματήσουμε να το λέμε αυτό, κύριε Τζουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Τώρα, κύριε